Ανήμερα της Αγίας Βαρβάρας, προστάτητα των εργαζομένων στα υπόγεια έργα, άνοιξε για το κοινό της Θεσσαλονίκης ο σταθμός του μετρό του Μοναστηρίου. Όλοι σχεδόν οι σταθμοί του μετρό βρίσκονται σε φάση κατασκευή σε διάφορα στάδια. 8 σταθμοί είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο, σχεδόν αντίστοιχο με το συγκεκριμένο σταθμό, λίγο πιο προχωρημένο, λίγο λιγότερο, αλλά σχεδόν αντίστοιχο με τον σταθμό που βρισκόμαστε, μπορείτε να δείτε. Ο σταθμός αυτός έχει δύο εισόδους, η μία ακριβώς μπροστά εξυπηρετεί τους επιβάτες από το σιδηρόδρομο, που θα μπορούν άμεσα, μόλις βγουν από το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, να πάρουν το μετρό και να κατευθυνθούν στον προορισμό τους με ταχύτητα και ανεξάρτητα από τις συνθήκες τις κυκλοφοριακές, αλλά και μπορεί να επηρεάζουν και τις συνθήκες τις κυκλοφοριακές. Οι Θεσσαλονικείς, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, περιπλανήθηκαν στους χώρους του μετρό και ενημερώθηκαν για τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου. Πάμε με την ενδιαφέρουσα, διότι δείχνει στον κόσμο το μέγεθος και την κλίμακα του έργου που εκτελείται κάπου από τα πόλια της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει όμως να προσανατολίζει όσον αφορά το σημείο καμπής στο οποίο βρίσκεται το έργο. Είμαστε όλοι εν αναμονή της απόφασης του αναδόχου. Η πρόσφατη απόφαση της Θεσσαλονίκης δείχνει ότι έχει υποβάσει οι περισσότερες από τις διάστασεις που διαφορετικά δεν θα έπαιρνε μια διαδικασία προσφυγής στην διαδικασία. Και από εδώ και πέρα και εμείς ως εργαζόμενοι περιμένουμε και ως κατοικοί της πόλης, περιμένουμε και οι δύο πλευρές επιτέλους να βάλουν λίγο νερό στα μάτια τους. Τις επόμενες μέρες θα είναι επισκέψιμη και η σταθμή Συντριβάνη και ανάληψη. Βέβαια, για το πότε θα λειτουργήσει κανονικά το μετρό, μάλλον θα αργήσει.